Κάθε έναρξη μια διοργάνωση ξέρουμε ότι κουβαλά πάνω τη πολλά όνειρα και ελπίδε διάκριση. Έτσι είναι και η σημερινή πρώτη, στην οποία παίχτε, παράγοντε και κόσμο δικαιούνται να κάνουν όνειρα για το μέλλον του στη διοργάνωση. Βέβαια, το νόμισμα έχει και την ανάποδη όψη του. Το δράμα. Αυτή όμως είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου και της ζωής γενικότερα. Το γιν και το γιάνγκ, όπως διδάσκει η ανατολική φιλοσοφία. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Λοιπόν, Γιώργο, ποιον θα ήθελες να επισημάνεις ως τον άνθρωπο κλειδί σε αυτή τη σειρά? Όλου. Και προσπαθεί να σουτάρει. Το έβαλε. Πάλι αυτός. Είναι το μεγάλο του αστέρι. Και ήδη πρόλαβε να βάλει την προσωπική του στάμπα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Φοβερή φάση εδώ. Εξαργύρωσε όλη την ποδοσφαιρική του ευθεία. Φανταστική δουλειά με το σώμα του, μπράβο. Είναι αυτό που λέμε, τους έστειλε για τσάι. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που έσπασε το 0. Μπράβο τους που κατάφεραν να σκοράρουν πρώτοι. Αλλά τώρα οι οπαδοί θα αναμένουν την αντίδραση των γηπεδούχων. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Παίζουν άψογα το 1-2. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Το εκτέλεσε γρήγορα. Πάει για γκολ. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Η μπάλα στον Τιμπάλα. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Έχει πολύ σωστή ανάπτυξη η ομάδα τους. Ο κίνδυνος πέρασε με μια έγκαιρη απόκρουση. Ωστόσο είναι κόρνερ. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Ο Πογκμπά μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Κόρνερ. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Οι αντίπαλοι τους ακόμα να κερδίσουν ένα. Κεφαλιά. Είναι ένα ακόμα κόρνερ. Πρέπει πραγματικά να το αξιοποιήσουν. Θα εκτελέσουν το τρίτο τους κόρνερ. Η αντίπαλη ομάδα είναι ακόμα στο 0. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Στέρλινγκ. Σεντράριο την μπάλα. Και ναι. Εμπαπέ! Παραλίγο. Ήταν θέμα χιλιοστών. Πογκμπά. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Μέση. Στην μπάλα ο Σον Χεουμίν. Σαλιμπά. Πογκμπά. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Την μπάλα. Στέρλινγκ τη στέλνει στο δεύτερο δοκάρι. Πρέπει να τονίσουμε πάντως ότι ως τώρα... Όχ, τι έκανε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η παλιά δεν ήταν αρκετά βαθιά σε σχέση με το τρέξιμό του. Μάλλον προβλέψιμο. Αυτές οι παλιές πρέπει να είναι ακριβίας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Ωραία κίνηση. Την πήρε. Τον βοήθησε όμως και αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Κουντέ. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Όχι. Είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοήθου. Λεβαντόφσκι.
την έκοψε. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Εμπαπέ. Και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Έχουμε το τέταρτο κόρνερ, ενώ οι αντιπαλοί τους δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα. Σέρχιο Ράμος επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο και τώρα σειρά τους να απειλήσουν. Σαν να του πήραν το πορτοφόλι εδώ. Μαρκίνιος. Σκόουλς επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Βγάζει μια πάσα με μυρογνωμόνιο. Η ομάδα καλά ξεντυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Δοκιμάζει σουτ. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παραλίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Καλή μπαλιά. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Σκόουλς γεμίζει προς την περιοχή. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προσπαθεί να βγάλει μια έξι. Σον! Πολύ έξυπνη παλιά. Ο Χέουγκ Μιν Σον. Έμπει πολύ σωστά προς την μπάλα και μπράβο του. Αν συνεχίσει να κυνηγά έτσι τις φάσεις, κάποια στιγμή θα του κάτσει μία. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Κοιτώντας πίσω το πρώτο 45 λεπτό, τι βλέπεις? Η Ελλάδα θα πάει τέλεια. Αφήνει τον αντίπαλο να έχει. Έτοιμος να σουτάρει. Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άψογη. Πάρα πολύ έξυπνος συνδυασμός. Κατάφερε και παρέκαμψε την αντίπαλη άμυνα. Έβγαλε το συμπαίκτη σε πλεονεκτική θέση, αλλά ήταν κρίμα που... Νέα κεφαλιά. Το πέτυχε! Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Άψογη εκτέλεση του κόρνερ και βρήκε την μπάλα με το κεφάλι όσο χρειαζόταν. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Η Ελλάδα παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Θα πασάρει προς το άκρο. Ο Μπενζεμά με την μπάλα. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Ωραίο σουτ. Άλλο ένα γκολ. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Κρίμα εδώ για τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν είχε καθόλου ορατότητα. Οι αμυντικοί είχαν πει μπροστά του. Πλέον δεν κάνει το σουτ. Παρότι σούταρε πολύ καλά, δεν ανησύχησε και ιδιαίτερα τον αντίπαλο τον τερματοφύλακα. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Και να η κεφαλιά. Την μπάλα ξεφορτώνεται όπως την μπάλα. Θα επιχειρήσει τη μακρινή σέντρα. Η Ελλάδα μπορεί να αντεπιτεθεί τώρα. Για πότε αλλάζουν τα πράγματα.
Στον ουρανό η μπάλα. Αυτός ο παίκτης μπορεί πραγματικά να σπείρει τον πανικό στα αντίπαλα, καρέ. Σε εκείνο το σημείο με την μπάλα στα πόδια είναι σαν να παγώνει ο χρόνος υπέρ του. Και οι αντίπαλοι απλά να τον παρακολουθούν, αντί μπορεί να αντιδράσουν. Και για άλλη μια φορά, ρεσιτάλ άμυνας. Καζεμίρο. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Καλό διάβασμα της φάσης. Ναι, βγήκε έγκαιρα στην μπάλα. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Και καταφέρνει να την κόψει. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Σον Χεονγκ Μιν. Μπενζεμά. Τίποτα το ιδιαίτερο αυτό το σούτ. Ποκμπά. Η Ελλάδα δείχνει πως δεν αστειεύεται στον νευραλγικό χώρο του κέντρου και καθαρίζει τις επικίνδυνες φάσεις. Μεγάλη ευκαιρία. Μέση! Αποκρούσει ο τερματοφύλακας με υπέροχη εκτείναξη. Αυτό το άσχημο τελείωμα τους έχει απογοητεύσει όλους. Και ειδικά τον ίδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να είχε κάνει σε αυτή τη φάση. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα, καρέ. Θα βρήκε μπαστούνια σε αυτή τη φάση. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Φοβερή προσπάθεια, πραγματικά τους γλίδωσε από μεγάλους μπελάδες. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος, νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Ευκαιρία ο Ντιμπάλα. Τελικά σταμάτησαν αυτή την επίθεση πριν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ωραία κίνηση. Την πήρε. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Η μπάλα στον Σον. Σον Χεονγκ Μιν. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Θέλει να βγάλει μια περίτεχνη πάσα. Δεν άργησαν να την ξαναπάρουν. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Σκόουλς. Ξεφορτώνεται όπως την μπάλα. Και έχουν άλλη μία ευκαιρία τώρα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Two added minutes has been indicated. Καμιά ομάδα σε αυτό το σημείο δεν θα έπαιρνε ρίσκα. Ποκμπά. Θα υπάρξουν μόλις 2 επιπλέον λεπτά. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Να και το σφύριγμα της λήξης. Πέτυχαν το ιδανικό αποτέλεσμα.